Λίγιο. Ολύμπιο. Λεμεσός, α. Χαίρετε. Φωτεινή. Ποιο σχολείο. Αγία Φύρια. Οκ. Ευκοσία. Είσαι καλά, από τον Παραλίμνη. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν. Wow. Είστε έτοιμοι? Να μην σας έχω πίσω μου όμως. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι νομίζω να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους. Καλωσορίσατε στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου. Να καλωσορίσουμε βεβαίως και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και τους επίσημους μας καλεσμένους από την κυβέρνηση αλλά και από την τράπεζα. Είναι πραγματικά με μεγάλη χαρά που φιλοξενούμε σήμερα εδώ μαθητές και καθηγητές από 15 σχολεία από όλη την Κύπρο, δημόσια και ιδιωτικά, για το πρόγραμμα «Οι νέοι ρωτούν». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου και συγκεκριμένα στον πυλώνα εκπαίδευση, που δίνει έμφαση στα παιδιά και στους νέους της χώρας μας. Το πρόγραμμα «Οι νέοι ρωτούν» αποτελεί έναν πετυχημένο θεσμό που εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, αλλά διακόπηκε λόγω της πανδημίας. Αποτελείται από μια σειρά debates και έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε εσάς, σε μαθητές και μαθήτριες δηλαδή, να εκφράσετε την άποψή σας ελεύθερα και να θέσετε τα δικά σας ερωτήματα χωρίς κανένα φίλτρο σε διάφορες προσωπικότητες της πολιτικής, της επιχειρηματικής και της κοινωνικής ζωής. Το πρώτο debate του νέου κύκλου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Νοέμβριο, με πρώτο καλεσμένο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου, τον κύριο Πανίκο Νικολάου, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας, μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, τον κύριο Τάκη Αράπογλου. Οπότε, σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και είναι πανέτοιμος να ακούσει, και να απαντήσει τις δικές σας ερωτήσεις. Πολύ σύντομα να εξηγήσω τα διαδικαστικά και ξεκινάμε. Θα έχουμε δύο κύκλους ερωτήσεων. Ήδη οι πρώτοι μαθητές, όπως βλέπετε, βρίσκονται στο πάνελ. Θα θέσουν με τη σειρά τα ερωτήματά τους, τα οποία θα απαντώνται ένα προς ένα από τον Πρόεδρο. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο δεύτερο κύκλο ερωτήσεων, όπου θα καθίσουν στο πάνελ άλλοι μαθητές. Και αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, θα θέσετε και εσείς τα ερωτήματά σας από το κοινό. Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για την έναρξη των ερωτήσεων. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλατε να πείτε έτσι δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία? Θέλω να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος για τη σημερινή συζήτηση που θα έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Τράπεζα Κύπρου για την ευκαιρία. Έκαναν το στο παρελθόν που ήμουν υπουργός εξωτερικών. Αλλά τώρα φαίνεται έτσι πιο. Νομίζω κάναμε το στο προεδρικό και ήταν πιο ανοιχτό ο χώρο τώρα. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι ακύρωσα το πρόγραμμα μόλι ώρα 4 το απόγευμα. Άρα είμαι διατεθειμένος να μείνω αμέσως ώρα 4 το απόγευμα να συζητήσουμε. Εσείς είστε οι αυριανοί ηγέτες της χώρας μας. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα εμείς, εσείς να κληθείτε και να τις υλοποιήσετε, αλλά και τις επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές να τις υποστείτε. Να πω μόνο ότι ως κυβέρνηση, το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί πιστεύουμε ειλικρινά στη συμμετοχική δημοκρατία, πιστεύουμε πάρα πολύ ειδικά ότι εσείς, οι νέες και οι νέοι, πρέπει να έχετε λόγο και ρόλο. Να σας πω ότι ξεκινούμε δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η μία είναι μη δεσμευτικά δημοψηφίσματα, όπου θα ζητούμε, εμείς θα θέτουμε το ερώτημα προς την κυπριακή κοινωνία γενικότερα, όχι μόνο προς τους νέους, για θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Για παράδειγμα, τούτη πρόταση που είναι να υποβάλουμε στην νομοθετική εξουσία για να μειωθεί το όριο συμμετοχής στις εκλογές στα 17 χρόνια, να έχουμε ένα ερώτημα που να βγάλουμε, να είναι το πρώτο ερώτημα της πλατφόρμας, και έχουμε μια άλλη πλατφόρμα που είναι ειδικά μόνο για εσάς. Δεν προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την Τράπεζα Κύπρου για το που κάνετε. Θα ονομάζεται Έκφραση, θα είναι μόνο για τους νέους. Θα απαντούμε σε ερωτήματα δικά σας ως εκτελεστική εξουσία, σε εισηγήσεις δικές σας. Και μια φορά το μήνα θα βγαίνει διαδικτυακά εγώ, οι υπουργοί,
να απαντούμε σε ερωτήματα. Δηλαδή το πράγμα είναι να γίνεται σε μόνιμη βάση. Άρα σήμερα τούτη συζήτηση, αν θέλετε και μια πρόβα για το τι θα ακολουθήσει από πλευράς δικής μας, από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας, και γι' αυτόν τον λόγο θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την Τράπεζα Κύπρου. Είμαι έτοιμος. Έχουμε χρόνο ερωτήσει, χρόνο απάντηση, χρόνο ερώτηση ή είναι βαλετό? Είναι ανοιχτό. Εντάξει, θα πρέπει όμως, παρόλο που εσείς έχετε αδειάσει το πρόγραμμα σας και πολύ καλά κάνατε, να είμαστε έτσι σύντομοι και περιεκτικοί, γιατί έχουμε δεσμευτεί στο Υπουργείο Παιδείας, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι όλοι οι μαθητές θα επιστρέψουν πίσω στην ώρα τους και πόσο μάλλον στην επαρχία σας, στην Πάφο, που είναι και πιο μακριά. Οπότε να μην τους δυσκολεύσουμε. Είμαι σίγουρος ότι οι Παφίδες δεν έχουν πρόβλημα. Άρα. Θέλουμε περιορισμούς. Εγώ θέλω να, όταν τελειώσουμε, να μην υπάρχει οποιοδήποτε μαθητής ή μαθήτρια που θέλει να ρωτήσει κάτι και να μην το κάνει. Άρα, όσο αν δεν το φαίνει το πρόβλημα, είμαι σίγουρος ότι η Τράπεζα Κύπρου θα μας φιλοξενήσει. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε την αρχή με τον Θεόδωρο Χαραλάμπους και από το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ξεχωρίζω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας για να ακούσετε τις ανησυχίες και όσα προβλήματα, προβληματισμούς έχουμε να θέσουμε προς εσάς. Επιτρέψτε μου να σας καλημερίσω τόσο εσάς όσο και όσους βρίσκονται σήμερα εδώ. Εμείς, οι νέοι της χώρας, οι Κύπροι νέοι, έχουμε βιώσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας μια πατρίδα μοιρασμένη. Τα κατεχόμενα είναι πλέον κάτι το οποίο πολλοί θεωρούν κάτι το φυσιολογικό. Ποια είναι η παρακαταθήκη που κληροδοτείται σε εμάς τους νέους από εσάς, τις μεγαλύτερες ηλικιακά γενιές, και σε τι πραγματικά μπορεί να ελπίζει ο Κύπριος νέος όσον αφορά την επίλυση του κυπριακού προβλήματος? Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάτε τη συζήτηση μας με το κυπριακό, αποδεικνύοντας και με έναν τρόπο πόσο λαθασμένη εντύπωση κάποιων τους νέους μας δεν τους ενδιαφέρει το κυπριακό. Μπορεί να είμαι πολλά πιο μεγάλος που σένα. Είμαι 50 χρονών και... Αλλά και εγώ μεγάλωσα σε μια πατρίδα υποκατοχή. Γεννήθηκα τον Δεκέμβρη του 1973. Δεν έχω παραστάσεις μιας Κύπρου που ήταν ενωμένη. Και αντιλαμβάνουμε τούτο που μου λες και την εντύπωση που μεγαλώνοντας σε μια χώρα όπως είναι σήμερα, σου δημιουργηθεί εντύπωση ότι τούτη είναι η κανονικότητα, εισαγωγικά, τούτη της χώρας. Δεν είναι η κανονικότητά μας. Και όταν είσαι σε μια θέση εξουσίας, που σε επέλεξε ο κυπριακός λαός, πρέπει οι αποφάσεις που λαμβάνεις να μην αφορούν μόνο σε να σκέφτεσαι μόνο τη θητεία, τα 5 χρόνια ή τα 10 χρόνια που να είσαι πρόεδρος. Αν θέλει να είσαι ωφέλιμος για τη χώρα σου, πρέπει να σκεφτείς το μέλλον της χώρας. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι και πρέπει να πείσουμε την κοινωνία μας. Και εγώ προσπαθώ πάρα πολλά και μέσα από τις δηλώσεις μου και μέσα από τις παρεμβάσεις μου. Υπάρχει μια λαθασμένη εντύπωση στη χώρα μας ότι τούτο που βλέπουμε σήμερα ότι είναι αλλάζει. Τούτο πράγμα που ζούμε σήμερα κάθε μέρα γίνεται χειρότερο. Τι εννοώ γίνεται χειρότερο? Δημιουργούνται νέα τετελεσμένα. Δημιουργούνται περισσότερες δυσκολίες. Και όσο δημιουργούνται νέα τετελεσμένα, είναι πολλά πιο δύσκολο να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η επανένωση της Κύπρου. Και να σου πω για την εμπειρία μου, επειδή ασχοληθήκα και ακαδημαϊκά με το θέμα. Το τι συζητούσαμε το 1983 στις διαπραγματεύσεις, το 1984, 10 χρόνια μετά την εισβολή, σήμερα έχουμε πολλά περισσότερα θέματα, τα οποία το 83 είναι τα θέμα. Είναι προέκυπτε θέμα. Αλλά τα 50 χρόνια της εισβολής δημιουργούσαν το θέμα των συνομιλιών. Τούτον είναι το ένα. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ότι τούτο που βλέπουμε θα μείνει έτσι. Το δεύτερο είναι ότι και ως υπουργός εξωτερικών αλλά και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και τώρα ως πρόεδρος, νιώθω σε πολλές των περιπτώσεων ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχει τούτη η χώρα. Έχει πολλές δυνατότητες με την κατάσταση όπως έχει σήμερα. Μια επανενωμένη Κύπρος σαφώς θα μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες που έχει. Και έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Άρα καταλάβω απόλυτα το ερώτημά σου
Καταλάβω και την άποψη και τη θέση κάποιων που εμεγάλωσαν σε τούτη την κατάσταση, την ανώμαλη κατάσταση που βλέπουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένη και της δικής μου γενιάς. Αλλά τούτη η κατάσταση που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να είναι το μέλλον της Κύπρου. Να σου πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν παγωμένες διανέξεις. Τούτο που λένε στα αγγλικά το frozen conflict. Είμαι σίγουρος ότι να πάτε στο πανεπιστήμιο να πιάσετε κάποιο μαθήμα που να ασχολείται με διεθνή πολιτική και το καθεξής. Βλέπετε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Τι γίνεται στη Γάζα. Τι γίνεται στο Ισραήλ. Πριν 2 χρόνια η κατάσταση ήταν ήρεμη. Σήμερα σκοτώνονται μωρά, άμαχος πληθυσμός, που είναι ένα περιστατικό. Άρα, όσο συνεχίζουμε να ζούμε με τούτη την κατάσταση που έχουμε σήμερα, εγκυμονεί σοβαρότατος κινδύνους. Άρα, δεν υπάρχει άλλη των επιλογών από το να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να επανενώσουμε τον τόπο μας. Και εσείς οι νέοι, έχετε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε. Η γενιά των δικών μου των γονέων, των δικών σας των παππούδων, μεγάλωσε σε μια Κύπρο η οποία ήταν επανενωμένη με τις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει. Εμείς είμαστε η γενιά, sorry που βάλω αυτό μου μαζί σας, αλλά εννοώ μετά το 1974, που δεν είχαμε την εμπειρία. Αλλά είμαστε η γενιά που έχουμε πολλές άλλες εμπειρίες, σπουδάζοντας στο εξωτερικό, ζώντας στο εξωτερικό. Να είμαστε υπήκοοι μιας χώρας που εμέλος μιας μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, που μαθαίνουμε πάρα πολλά και το πώς επιλύονται τα προβλήματα και πώς να ζούμε με άλλους, την πολιτισμικότητα, την γενικότερη. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να επανενώσουμε τον τόπο μας. Αν δεν θεωρούσα ότι μπορούμε να το πετύχουμε, δεν θα προσπαθούσα τόσο πολλά. Και σε τούτη την προσπάθεια όλοι εσείς έχετε λόγο και ρόλο. Να συνεχίσουμε με το Ξενιόν Παραλίμνη και τον Παναγιώτη Χάκη Ζαχαρία. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Να μου έρθω και να μίστρα μου. Γιώτη, να τα ρε Παναγιώτη. Είναι καλό το μικρόφωνο σου. Ένα, δύο. Α, το ράχουες. Οκ. Να σας καλωσιάσω και εγώ και εσάς και όλους τους συμμετεχόντες στο σημερινό debate. Η δική μου ερώτηση είναι αρκετά βασισμένη στο όσα έχετε πει για τη σημασία των νέων στη διαμορφώση του μέλλοντος. Θα προσπαθήσω να μιλήσω εκ μέρους όλων των μαθητών οι οποίοι διαπρέπουν και ακαδημαϊκά αλλά και σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Είτε αυτές είναι δραστηριότητες πιο εθελοντικές, είτε είναι αθλήματα, είτε είναι δραστηριότητες πολιτικής φύσης προγράμματα. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Κύπρου, το EYP, στο οποίο ξέρω ότι συμμετάσχει και η κόρη σας, η μεγάλη. Ναι. Θα μπορούσε να πει κανείς κάλλιστα ότι όλοι αυτοί οι νέοι που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν το εχέγγυο έτσι στο μέλλον να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να συνεισφέρουν στον τόπο τους. Ωστόσο, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία καταδυναστεύεται από το ρουσφέτιν, την κουμπαροκρατία, τον εμποδισμό και ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς τους ταλαντούχους νέους, ταλαντρά μυαλά, θα έχουν και σπουδές ανεπιστρεπτοί στην προσπάθεια τους να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, να το πούμε. Οπότε, σας ρωτώ αφενός ως πρόεδρο και αφετέρου ως πατέρα. Με ποια επιχειρήματα μπορείτε να πείσετε όλα αυτά τα λαμπρά μυαλά να μην εγκαταλείψουν τη χώρα τους? Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Θα σου μιλήσω πρώτα ως πατέρας. Που είμαι πάντα πετυχημένος σε συζητήσεις με τις κόρες μου. Να σου πω για την εμπειρία της προεκλογικής εκστρατείας και γιατί δημιουργείται, γιατί τούτο το φαινόμενο που λες που υπάρχει δεν δημιουργείται απλά λόγω ενός γεγονότος. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ταξίδεψα σε όλη την Κύπρο, την ελεύθερη Κύπρο. Όλες οι συζητήσεις που είχα με άτομα που δεν ήταν νέοι, τα θέματα που τους απασχολούσαν έναν 90-95% ήταν το ίδιο. Το μεταναστευτικό, η οικονομία, το κυπριακό και ούτω καθεξής. Όσες συζητήσεις είχαμε νέους, τα θέματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Κλιματική αλλαγή, θέματα εργασίας, το στεγαστικό και πολλά άλλα θέματα.
Κατά τη διάρκεια τη προεκλογική εκστρατεία, τούτα τα θέματα δεν ήταν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, των debates που είχαμε όλοι οι υποψήφοι. Και με αυτόν τον τρόπο, στείλαμε ένα μήνυμα στους νέους ότι ξέρεις, γιατί να σας παρακολουθήσω, αφού ούτε καν συζητάτε τα θέματα που μας απασχολούν εμάς. Ένας της ηλικίας μου σήμερα, 50 χρόνια, λέω το ξανά, δεν τον απασχολεί η κλιματική αλλαγή. Αλλά εσάς πολλά σωστά απασχολείσαν η κλιματική αλλαγή, γιατί ενάρτη ήρθε ήδη και βρίσκει μας. Αλλά όταν εσείς να είστε 50 χρόνια, σαφώς πιο δύσκολα τα πράγματα. Άρα το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, και γι' αυτό που είναι σημαντική τη συζήτηση, και γι' αυτό που είπα και προηγουμένως για την πλατφόρμα, είναι να δείξουμε στην πράξη, όχι μόνο με ενέργειες, με εκδηλώσεις, αλλά στην ουσία να λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες που έχει η νέα γενιά. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Και δύσκολη προσπάθεια. Ξέρεις, όταν εγώ μεγάλωνα, ο πατέρας μου, ό,τι έλεγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο αρχηγός του κόμματος που υποστήριζε, ήταν λίγο Ευαγγέλιο. Δεν το αφισβητούσε καθόλου. Μπορεί ο τείχος να ήταν μαύρος, αλλά ο πρόεδρος, ο ηγέτης, αλλά λένε άσπρος, ήταν άσπρος. Σήμερα, και είμαστε τυχεροί που έχουμε το πράγμα ως χώρα, η νέα γενιά ενημερώνεται, αφισβητεί, δεν δέχεται αβασάνιστα το τι λέει ο πρόεδρος, το τι λένε οι υπουργοί, το τι λένε οι αρχηγοί των κομμάτων. Αλλά πρέπει να δείξουμε μέσα από πράξεις και όχι μόνο λόγια, ότι όντως λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Το δεύτερο που σχετίζεται πολλά με το brain drain που έχουμε στη χώρα μας. Γιατί έχουμε brain drain. Είναι ότι πρέπει να συνδέσουμε την παιδεία μας, που για μένα η παιδεία μαζί με την υγεία είναι τα πιο σημαντικά θέματα της διακυβέρνησης μας, με την αγορά εργασίας. Είναι πολλά σημαντικό να κατευθύνουμε τους νέους μας προς τα επαγγέλματα τα οποία υπάρχει μέλλον στη χώρα μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχε μια πολλά πετυχημένη στρατηγική που ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση για την προσέλκυση εταιριών που ασχολούνται με το IT, με το ICT. Φτάσαμε όμως σήμερα στο σημείο τούτες οι εταιρείες που φέραμε στην Κύπρο μέσα από σωστά κίνητρα, μέσα από σωστές ενέργειες, να μην έχουν προσωπικό, να μην μπορούν να βρουν Κύπριους, να φέρνουν προσωπικό από ξένες χώρες, φέρνοντας προσωπικό από ξένες χώρες πληρώνουν και πιο ψηλούς μισθούς. Κάποιος που πιάνει που πιο ψηλό μισθό μπορεί να πάει να νοικιάσει και πιο ακριβό διαμέρισμα ή σπίτι. Στο τέλος ποιος την πληρώνει, οι νέοι μας. Άρα εσύ που να σπουδάζεις να σκεφτείς ότι αν πω στην Κύπρο, πώς είναι να πιάνω, πώς είναι να θέλω να ζήσω και ούτω καθεξής. Άρα θέλουμε μια στρατηγική όπου να συνδέσουμε τους νέους μας, το μέλλον τους, με την αγορά εργασίας. Εγώ μεγάλωσα, νομίζω σήμερα άλλαξε λίγο, αλλά θέλω να το πω. Δεν ξέρω, ένας είδαμε μαθητές που τεχνική σχολή, σωστά. Okay. Όταν εγώ μεγάλωνα, υπήρχε μια εντύπωση στην κοινωνία, εντελώς λαθασμένη, ότι όσοι ακολουθούσαν την τεχνική εκπαίδευση, δεν ήταν οι καλοί μαθητές. Σήμερα στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, οι πιο καλοί μαθητές, ξέρετε ποια κατεύθυνση να ακολουθούν. Την τεχνική εκπαίδευση. Εμείς θεωρούσαμε γιατί η κοινωνία μας, η κουλτούρα μας δημιούργησε μια λαθασμένη εικόνα, ότι οι μαθητές που ακολουθούσαν την εκπαίδευση ήταν τούτοι που δεν μπορούσαν δίθεν να ανταποκριθούν στο Λύκειο. Εγώ στο γυμνάσιο μου καλούν μαθητής, είχα τα όλα αλφα. Και επειδή είχα τα όλα αλφα, είπαμε ότι πρέπει να πω πρακτικό. Και πήγα στο πρακτικό στο Λύκειο. Και έκανα χημεία, φυσική, βιολογία, που δεν με διέφερε τίποτε. Ήξερα τι ήθελα να κάνω, ήθελα να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες, ήξερα το. Αλλά επειδή δεν υπήρχε επαγγελματικός προσανατολισμός, είπαμε ότι επειδή έχεις τα όλα αλφα, πρέπει να πάει πρακτικό. Και πήγα πρακτικό σε μια τάξη
με 16 μαθητές. Οι 13 αριστεύσαν και 3 μας αριστεύσαμε και εγώ μέσα στους 3 που αριστεύσαμε. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η χημεία, ούτε η βιολογία, ούτε η φυσική. Άρα, πού καταλήγω. Καταλήγω ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία μας πρέπει να ξεκινήσει από την έκτη του Δημοτικού. Σήμερα, όπως λειτουργεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός, κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό στην τρίτη τάξη τον Δεκέμβρη, πριν να επιλέξουν τον επόμενο χρόνο σε ποιον κλάδο να πάσει και τι να ακολουθήσει. Δεν είναι έτσι που γίνεται ο επαγγελματικός. Και σημαντικοί οι καθηγητές που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά πρέπει να βάλουμε τον ιδιωτικό τομέα, το παζάρι, να πάει να συμμετέχει στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Άρα η απάντηση στο ερώτημα σου δεν είναι, αν θέλεις, μονοδιάστατη. Είναι πολλές ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως στην προηγούμενη ερώτηση, είναι ότι αν είσαι δαμέ, αν τη χάνει το διάστημα να είσαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να λαμβάνεις αποφάσεις και να σκέφτεσαι τα επόμενα 20-30 χρόνια. Όχι να σκέφτεσαι το αύριο ή την επόμενη πενταετία, είτε πότε τελειώνει η δική σου θητεία. Αν θέλεις, αν έχεις όραμα και θέλεις να δημιουργήσεις μια καλύτερη χώρα. Να συνεχίσουμε με την επόμενη ερώτηση. Μιλώ πολύ ώρα. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ μόνος μου είπα βάλουμε όριο. Ναι. 3 λεπτά νομίζω είναι αρκετά. Εσύ είναι χρονόμετρο όμως. Είπαμε να μην σας αγχώσουμε όπως τα κανονικά τα debates, αλλά θα με σταματάτε. Γι' αυτό που αγκυρώσα το πρόγραμμα μου στις 4. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Ήσουν ευγενική, να μου κάνεις παραδείσεις, αλλά έκανα μόνος μου. Με πιο σύντομες απαντήσεις, να συνεχίσουμε με το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα και το Χαράλαμπο Κοντολένη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Χαράλαμπο. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου και εμένα με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίδετε να σας μεταφέρουμε τους προβληματισμούς της μαθητικής νεολαίας. Σας διαβεβαιώ πως θα γίνουμε πολλαπλασιαστές όσων θα συζητήσουμε σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, στηριζόμενος στα λόγια του Παναγιώτη, τα τελευταία χρόνια η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα δικαιοσύνης έχει κλονιστεί. Ένας από τους κύριους λόγους είναι η ανικανότητα του συστήματος να τιμωρήσει πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε αδικήματα διαφθοράς. Πολλές φορές γίνεται λόγος για σύγκρουση συμφερόντων όταν δικαστές καλούνται να εκδικάσουν υποθέσεις δικηγορικών γραφείων, όταν τόσο συγγενικών τους προσώπων ή ακόμη και πρώην εργοδοτών τους. Θα ήθελα λοιπόν να μας απαντήσετε στα εξής ερωτήματα. Πρώτον, ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι δυσχεραίνουν την απόδοση της δικαιοσύνης σε αυτές τις περιπτώσεις, και δεύτερον, πόσο βαθιά είστε διατεθειμένος η δική σας κυβέρνηση να φτάσει, ούτως ώστε πρόσωπα που κατηγορούνται, νομένου ότι πρόσωπα που κατηγορούνται υπήρξαν πολιτικοί σας συνεργάτες. Έχεις απόλυτο δίκαιο, ισχύει το που λες. Και έχεις και πολλές άλλες επιπτώσεις που δεν συζητούμε τις δημόσιες. Ας πω για έναν παράδειγμα. Κάποιος που να έρθει, είμαστε μια μικρή χώρα, μικρή οικονομία, εξαρτώμενη από εξωγενείς παράγοντες, και για μας η προσέλκυση επενδύσεων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Αντιλαμβάνεσαι. Ένας ξένος επενδυτής που είναι να ενδιαφερθεί να δει για την Κύπρο, αν υπάρχουν προοπτικές, ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπει είναι το νομικό σύστημα. Πόσο γρήγορα απονέμεται η δικαιοσύνη. Και ισχύει αυτό που αναφέρεις. Πρώτο, μπορεί να έχουμε αποφάσει ύστερα από 7, 8, 9 χρόνια. Και αντιλαμβάνεσαι ότι η δικαιοσύνη, άμα απονέμεται μετά από τόσα χρόνια, είναι σαν να μην απονέμεται. Και υπάρχει και στον κόσμο τούτη η εντύπωση, όπως την έχεις προαναφέρει, ότι δεν προχωρά έναν διατόμο γιατί προστατεύει και ούτω καθεξής. Θα σου πω κάτι που το νιώθω πολλά τον ένα χρόνο που είμαι στην Προεδρία. Δεν το ξαναείπα δημόσια, αλλά νιώθω το πολλά έντονο. Το πιο σημαντικό μου θεωρώ εγώ τώρα πλεονέκτημα, είναι το μεγαλύτερο μου μειονέκτημα. Το σημαντικότερο μου πλεονέκτημα είναι ότι είμαι κομματικά ορφανός. Για πρώτη φορά αναδείχθηκε κάποιος στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, χωρίς τη στήριξη ενός από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Την ίδια στιγμή του είναι και μεγάλη μου αδυναμία, γιατί όταν είσαι κομματικά ορφανός
θεωρείσαι, δεν το νιώθω εγώ, ειλικρινά, θεωρείσαι ότι είσαι και πιο ευάλωτος. Άρα εγώ δεν έχω κανέναν απολύτως είτε βαρύδιον είτε περιορισμός στο να προχωρήσω τα θέματα που έχεις αναφέρει. Και ήδη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του τι να κάνουμε το 2024 αναφέρθηκα και στο συγκεκριμένο θέμα. Είμαι σίγουρος ότι οι πρωτοβουλίες που να υλοποιήσουμε, να αρχίσουμε να υλοποιούμε το επόμενο διάστημα να προκαλέσουν αρκετές αντιδράσεις, αρκετές συζητήσεις, αλλά το γεγονός ότι είμαι κομματικά ορφανός επιτρέπει μου να προχωρήσω μέχρι το τέλος. Πολύ ωραία. 3 λεπτά η συγκεκριμένη απάντηση. Yes. Υπάρχει ακόμα όμως περιθώριο για βελτίωση. Ακόμα λίγο. Πες μου πόση ώρα θέλεις να το ακολουθήσω. Είμαι... 2 λεπτά είναι ικανοποιητικά. Μα πρέπει να απαντούμε επί της ουσίας. Σωστά, επί της ουσίας. Λακωνικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε για την πρώτη μας κοπέλα για σήμερα από το Λύκειο Αγίας Φυλάξιος, η Φωτεινή Αθανασία Νάκου. Να σας ευχαριστήσω για εγώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί σε κάποια θέματα που είναι ζωτικής σημασίας, όπως είναι για παράδειγμα η παιδεία και η υγεία, δεν υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ο οποίος θα είναι φυσικά κοινής αποδοχής από όλα τα πολιτικά κόμματα και θα εφαρμόζεται με μια συνέπεια για το καλύτερο δυνατόν των πολιτών. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι γίνονται συνεχώς κάποιοι πειραματισμοί, πολλές φορές και ανάλογα με κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Για παράδειγμα, στον τομέα της παιδείας γίνονται κάποιες μεταρρυθμίσεις και μέχρι να προλάβουν να υλοποιηθούν αλλά και να δοκιμαστούν σε ένα βάθος χρόνου. Αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζουν οι μεταρρυθμίσεις και τελικά το αποτέλεσμα είναι εμείς να μετατρεπόμαστε σε πειραματόζωα και να μην μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική πρόοδο. Οπότε η απορία μου είναι γιατί σημαίνει αυτό και τι προτιθέσετε να κάνετε γι' αυτό. Ήσουν υπέρ των τετραμηνών. Ναι. Κατάλαβα, εδώ την ερώτησή σου. Ναι. Λοιπόν, έχεις απολύτως δίκιο για τον τομέα της παιδείας και της υγείας. Αν δεις όλες τις παρεμβάσεις μου, εννοώ το, δεν είναι σύστημα. Για μένα είναι πιο σημαντική τομή. Πρώτα, η παιδεία επηρεάζει οριζόντια οτιδήποτε. Η πρώτη ερώτηση ήταν για το Κυπριακό. Το Κυπριακό επηρεάζεται και η προοπτική επίλυση ακόμα επηρεάζεται από τα θέματα της παιδείας. Λέμε μου για τη βία στα γήπεδα, ας πούμε. Επηρεάζεται από την παιδεία. Άρα, έχεις απολύτως δίκιο ότι πρέπει να έχουμε μια στρατηγική, την οποία να αφήσουμε, να την υλοποιήσουμε, σε βάθος χρόνου να φανούν τα αποτελέσματα. Και έχεις απόλυτο δίκιο ότι πολλές φορές συμβαίνει τούτο. Εκλέγεται μια νέα κυβέρνηση, αλλάζει στρατηγική, μέχρι να υλοποιήσει αυτή η στρατηγική εκλέγεται μια άλλη κυβέρνηση και μετά ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Το πιο σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ειδικότερα για την παιδεία και την υγεία, αλλά και για τους άλλους τομείς, είναι ότι πρέπει να προχωρούμε με τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Γενικότερα ως άνθρωποι, και δεν είναι κριτική του εδώ, δεν είμαστε τόσο δεκτικοί στις αλλαγές. Από τη φύση του άνθρωπος προτιμά αυτό που γνωρίζει παρά να μπει στο άγνωστο. Άρα πρέπει από τη μια να προωθούμε συνέχεια μεταρρυθμίσεις, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να έχουμε την τόλμη όταν δούμε ότι κάποιες μεταρρυθμίσεις έχουν προβλήματα, να τις αλλάζουμε. Και θα πάω στο δεύτερο τομέα που ανέφερες, την υγεία. Το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση που έγινε σε αυτήν τη χώρα. Εντάξει. Στην πορεία που εφαρμόζεται, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Δημιουργούνται στρεβλώσεις. Πρέπει να τολμήσουμε να αγγίξουμε τούτες τις στρεβλώσεις, τούτα τα προβλήματα και να μην σκεφτούμε ότι επειδή έγινε τούτη η μεταρρύθμιση, έμπρεπε να την αλλάξουμε. Αλλά όσον αφορά τον τελικό στόχο, το τι θέλεις να πετύχει, τούτο είναι το πιο σημαντικό, μια σημαντική διάσταση σε όλες τις στρατηγικές, είναι να μην αλλάζεις τον τελικό στόχο. Και πάω στην παιδεία που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας στην παιδεία? Εγώ. Ναι, απάντα μου εσύ. Στόχος μας στην παιδεία. Εδώ κάτω χρόνο μου, Είμαστε λίστα, 3 λεπτά. Να δημιουργήσουμε μελλοντικά κάποιους ενεργούς πολίτες, άτομα με ήθος, με αξίες. Κυρίως αυτό, για να μην προωθείται μόνο η τεχνοκρατική παιδεία. Η παιδεία γενικότερα, το ήθος του ανθρώπου.
απόλυτα σημαντικά. Απόλυτα σημαντικό να έχουμε ένα συμπεριληπτικό σχολείο. Mm-hmm. Αλλά τι, για μένα, τι είναι σημαντικό με το σχολείο. Όταν μπαίνεις στο σχολείο να καλλιεργείς την κριτική σκέψη, ο δάσκαλος ή ο καθηγητής σου, ναι, μέσα από τη διδασκαλία να μπορεί να σου αναδείξει και αμέ που έχεις ικανότητες, γιατί ο κάθε ένας από εσάς έχει ικανότητες σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Το ζητούμενο να μην είναι του καθηγητή ή του δασκάλου ότι ως το τέλος της χρονιάς πρέπει να καλύψω τούτη ούλη την ύλη και αμέ την καλύψω να πει ο επιθεωρητής να με αξιολογήσει και να μου πει να καλύψεις την ύλη σου και έχεις πρόβλημα. Γιατί να σου πω κάτι για την ύλη. Κάποιοι που μας, κάποιοι που σας, μπορεί να είναι πολλά καλή στην παπαγαλία. Μια σελίδα θυκευάζουν και ξέρουν την box. Και πας στο, στο διαγώνισμα, γράφουν και πιάνουν 20. Και αύριο όταν πας στο πανεπιστήμιο, όταν μπουν στην αγορά εργασίας, θα μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι. Το θέμα δεν είναι να παπαγαλίσω ή να καλύψω όσο πιο πολύ ύλη. Το πιο σημαντικό στο σχολείο, και μιλώ για τον τελικό στόχο τώρα, είναι να, πώς να δημιουργήσει κριτική σκέψη σε όλους εσάς και να σας βοηθήσει να αναδείξετε τις ικανότητες που έχετε. Γιατί όλοι σας, το κάθε μαθητής ή κάθε μαθήτρια, ναι, έχει δεξιότητες σε κάποιον τομέα. Δεν είμαστε όλοι ήδη. Κάποιοι έχουν σε κάποιους άλλους τομείς, κάποιοι σε άλλους τομείς. Ναι, ναι, ναι. Άρα, τούτος είναι ο τελικός στόχος. Το πώς να τον πετύχω, υπάρχει ένας δρόμος. Ναι. Και είναι ο δρόμος, αν δούμε στην πορεία ότι ξέρεις, τούτον έμπαει καλά, έφερνει αποτελέσματα, πρέπει να τολμήσουμε να το αλλάξουμε. Mm-hmm. Και έτσι σκεφτήκαμε και για τα τετράμινα. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν και είναι απόλυτα θεμητό να διαφωνούν. Αλλά για μένα, το πώς να σε αξιολογήσω εσένα, αν είμαι δάσκαλος σου, είναι μόνο μέσα από τις εξετάσεις. Γιατί να μην κάνεις ένα research paper, ας πούμε. Γιατί να μην πάεις έξω από το σχολείο να κάνεις μια εργασία. Γιατί να πρέπει να είναι η εξέταση μόνο, το διαγώνισμα μέσα στην τάξη. Και να τρέχουν, να καλύψουν την ύλη, γιατί πρέπει να καλύψω την ύλη, για να μπορώ να σου κάνω το διαγώνισμα να πάω εκείνη την ύλη, γιατί να έρθει ο επιθεωρητής μετά να με αξιολογήσει. Και επειδή θωρώ και τα καθηγητές δαμέ, να σας πω ότι να ανοίξουμε και ένα θέμα με εσάς, μέσα από ένα δημοκρατικό διάλογο για την αξιολόγηση και των καθηγητών, των εκπαιδευτικών, που είναι σημαντική συνιστόσα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με το Λύκειο Αγίου Γεωργίου και την Νεφέλη Ζαχαρίου. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για το χρόνο σας. Και να ξεκινήσω με την πρώτη μου ερώτηση, η οποία αφορά το Κυπριακό. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου πλούσια κοιτάσματα στον στόχο 2, στο τεμάχιο 6 της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης. Μπορούν τελικά οι υδρογονάνθρακες να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την επίλυση του Κυπριακού? Λοιπόν, ναι, σίγουρα μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού. Θα σας πω κάτι. Σχετίζεται και με την πρώτη ερώτηση. Και πρέπει να είστε ειλικρινείς. Και έτσι λειτουργεί και το διεθνές σύστημα. Έτσι λειτουργεί το άναρχο διεθνές σύστημα που ζούμε. Γιατί είναι άναρχο το διεθνές σύστημα που είμαστε σήμερα. Η Τουρκία, η οποία κρατά το κλειδί της λύσης του Κυπριακού, δεν θα λύσει το Κυπριακό, δεν θα προχωρήσει στην επίλυση του Κυπριακού, γιατί θα αναγνωρίσει το παράνομο της κατοχής ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν ζούμε σε έναν ιδιαίτερο κόσμο. Η Τουρκία θα σκεφτεί να προχωρήσει στην επίλυση του Κυπριακού μόνο αν αντιληφθεί ότι τα ωφέλη που δίνεται να προκύψουν μέσα από τούτη την εξέλιξη, δηλαδή μέσα από την επίλυση του Κυπριακού, είναι πιο σημαντικά από τα ωφέλη που έχει σήμερα με την κατάσταση ενός έχει. Και ο παράγοντας φυσικό αέριο και άλλοι παράγοντες, Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεξής, είναι κάτι που ναι, μπορεί να οδηγήσει, και ακούτε τη φράση που να πω τώρα, μια λογικά σκεπτόμενη Τουρκία να αντιληφθεί τα ωφέλη μέσα από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού. Άρα θεωρώ ότι ο τομέας της ενέργειας, και κλείω, είναι καθοριστικός και μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού.
Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με την επαρχία σας, Πρόεδρε. Πάμε στο Αλφα Λύκειο Μπάφου και τον Νικόλα Εγκεφαλονίδη. Ήταν το Λύκειο μου, α. Ωραία. Πολύ ωραία. Είσαι ο πρακτικό. Σας... Ναι, πρακτικό. Οκ. Okay. Τι? Τι είσαι, γάμμα 2, τι? Γάμμα 32. 32? Ναι. Είμαστε μεγάλο σχολείο. 32? Μεγάλο της Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, η ερώτηση μου έχει να κάνει με το δημόσιο τομέα και ήθελα να ρωτήσω βασικά. Πώς αξιολογείτε την πρόταση για την κατάργηση της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφθορά που επικρατεί και γενικά την οκνηρία που ίσως να προωθεί το υφιστάμενο σύστημα, πώς μπορεί γενικά ο δημόσιος τομέας να γίνει πιο παραγωγικός και ίσως πιο δίκαιος για τους νέους υπαλλήλους που θέλουν να εισαχθούν στην αγορά εργασίας? Η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Για αυτούς που ξεκινούν, είναι πολύ σημαντικό μπαίνοντας κάπου να ξέρεις τους όρους που ξεκινάς. Άρα είναι ένα θέμα ναι, που μπορεί να μπει πάνω στη συζήτηση. Το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα με τη δημόσια υπηρεσία αφορά την αξιολόγηση, κατά κύριο λόγο, και μετά αφορά τις διαδικασίες. Να ξεκινήσω από την αξιολόγηση. Δεν μπορεί σε μια υπηρεσία το 99% ή το 95% να είναι εξαιρετή. Ένα ανθρωπίνως αδύνατο να υπάρχει αυτό. Έγινε μια μεταρρυθμίση της δημόσιας υπηρεσίας για να πω στις μεταρρυθμίσεις που εμείς τώρα καλούμαστε ως διακυβέρνηση εδώ που να την εφαρμόσουμε. Μια μεταρρύθμιση η οποία έχει προβλήματα. Ήδη που την πρώτη εφαρμογή του. Και να σου πω ποια είναι τα προβλήματα, δεν έχω κάτι να κρύψω. Κάποιοι ακολουθούν πιστά το τι προνοείται μέσα από τη μεταρρύθμιση σε σχέση με τις αξιολογήσεις. Κάποιοι άλλοι δεν την ακολουθούν. Άρα η δουλειά μας εμάς που είμαστε η κυβέρνηση τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι αξιολογούν θα ακολουθούν πιστά εκείνο που προνοείται μέσα από τη μεταρρύθμιση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που λέεις. Το δεύτερο αφορά τις διαδικασίες. Ξέρετε, επειδή θέλω να είμαι μέσα στον κόσμο και πολλά συχνά έχανω ευκαιρία να είμαι μέσα στον κόσμο, δεν είναι πολλά τιμητικό για έναν πρόεδρο μιας χώρας να του λένε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σου είναι ότι οι δημόσιοι υπαλλήλοι είναι απαντούν το τηλέφωνο. Σκεφτείτε, ας πούμε, το πρόβλημα μας της χώρας και το που απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό συμπατριωτών και ισχύει να είναι ότι η δημόσια υπηρεσία να απαντά το τηλέφωνο. Ποια είναι η δουλειά μας εμάς? Δεν μπορούμε να πάμε που πάνω και να λέμε να απαντάτε το τηλέφωνο ή να παρακολουθούμε. Σκέφτομαι αν φτάσουμε στο σημείο να ελέγχουμε να απαντούν το τηλέφωνο. Ποια είναι η δουλειά μας και τι προσπαθούμε να κάνουμε? Η δουλειά μας και όμως προσπαθούμε να κάνουμε είναι εσύ, ο πατέρας σου, ο παππούς σου, να μην χρειάζεται να παίρνει τηλέφωνο στη δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή, πες ότι θέλει να πάρει στη δημόσια υπηρεσία για να μάθει κάτι. Τούτη πληροφορία να είναι διαθέσιμη, να μπορεί να τη μάθει χωρίς να πρέπει να πάρει τηλέφωνο. Άρα, προσπαθούμε να αλλάξουμε όλες τις διαδικασίες μέσα από τη δημόσια υπηρεσία. Είναι εύκολο? Καθόλου. Θέλει χρόνο. Αλλά πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε βήματα για μένα σκεφτούμε. Α, δεν θα ασχοληθώ με τη δημόσια υπηρεσία γιατί σε 5 χρόνια δεν μπορώ να την αλλάξω. Άρα γιατί να επενδύσω κεφάλαιο σε ένα θέμα το οποίο δεν θα έχω αποτελέσματα να δείξω. Αν σκέφτεσαι έτσι, δεν αξίζει να είσαι σε αυτή τη θέση. Και το πιο σημαντικό, να είσαι πρόεδρος μιας χώρας, πρέπει να σε ενδιαφέρει όχι τι να πουν όταν φεύγεις. Τι να πούνε ύστερα από 20, ύστερα από 30 χρόνια. Και επειδή αρέσει και η ιστορία, αν δει πολλοί ηγέτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στον ελλαδικό χώρο, αλλά το παγκόσμιο, εδοξάζαν τους μετά από φίαση, που την ηγεσία, πολλά χρόνια μετά που έφυγαν από την εξουσία της χώρας τους. Να συνεχίσουμε με το Ολύμπιον και τη Χριστίνα Νικολακοπούλου. Καλημέρα σας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού άρχισε να επιδεινώνεται τους τελευταίους 12 μήνες λόγω των αυξημένων επιτοκίων και των αυξημένων τιμών που πλήττουν κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα. Αυτό πόσο σας προβληματίζει και ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες σας σε σχέση με τη δημοσιονομική σας πολιτική? Για τα αυξημένα επιτόκια, επειδή είμαστε στην Τράπεζα Κύπρου, μπορεί να απαντήσει ο κ. Νικολάου, ο κ. Σαράβογλου. Αυτοί καθορίζουν τα επιτόκια της χώρας. Λοιπόν, είμαστε μια μικρή χώρα, μέρος της Ευρωζώνης, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς παράγοντες. Άρα, οι πληθωριστικές τάσεις που βλέπουμε σήμερα, όπως σε περιγράψεις πολύ εύστοχα, οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Το τι γίνεται στην Ουκρανία, προηγουμένως το COVID, ακόμα και τώρα ο πόλεμος στην περιοχή μας. Άρα, η προτεραιότητα είναι η μεγάλη εικόνα, ο μεγάλος στόχος, είναι πώς μπορείς και σε ποιο βαθμό μπορείς να κάνεις την οικονομία της χώρας σου λιγότερη εξαρτώμενη σε εξωγενείς παράγοντες. Δεν είναι εύκολο για τη χώρα μας. Αλλά είναι το πρώτο που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Άρα, προσπαθούμε να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας μας. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος. Να μην είμαστε μια χώρα απλά που έχουμε τουρισμό και υπηρεσίες. Ως χώρα, το σημαντικότερο μας πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο μας δυναμικό. Είστε όλοι εσείς. Και αξιοποιώντας το ανθρώπινο μας δυναμικό, πρέπει να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς που ακριβώς λόγω του ανθρώπινου μας δυναμικού έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι χωρών. Δεν θα επενδύσουμε στην Κύπρο να κατασκευάζουμε αυτοκίνητα ή αεροπλάνα, να έχουμε βαριά βιομηχανία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά σημαντικό για να μειώσουμε την εξάρτησή μας και να μην είναι μόνο από δύο τομείς, να διευρύνουμε την παραγωγή βάση της οικονομίας. Και επαναλαμβάνω ότι είναι ο μεγάλος στόχος. Το δεύτερο αφορά το τι κάνουμε για τους συμπολίτες μας που επηρεάζονται περισσότερο από τις πληθωριστικές τάσεις. Ξέρετε, γι' αυτόν τον λόγο που ανακοινώσαμε ένα πακέτο μέτρων 196 εκατομμυρίων τον Οκτώβριο και ανακοινώσαμε ένα νέο πακέτο μέτρων πριν δύο μέρες ακριβώς για να αυλύνουμε τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από τις πληθωριστικές τάσεις, ειδικότερα σε μια συγκεκριμένη μερίδα συμπατριωτών μας, τους ευάλωτους. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να είστε και δημοσιονομικά υπεύθυνοι. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα, για την κυβέρνηση, είναι να ανακοινώνουμε μέτρα, να δούμε στον κόσμο. Δεν νομίζω κανένα να έρθουμε τον κόσμο να πει με μας γιατί άλλα θέλουμε. Αλλά πρέπει, αν θέλω να είμαι υπεύθυνος, να σκεφτώ την οικονομία του τόπου, να σκεφτώ τα επόμενα χρόνια και το ό,τι ανακοινώνω να είναι κοστολογημένο, να είναι υλοποιήσιμο, αλλά την ίδια στιγμή να έχω τέτοια αποθέματα ως χώρα και επειδή είμαι και εξαρτώμενη, αποθέματα τα οποία σε περίπτωση που δημιουργηθεί μια κρίση, που είναι πάντα ένα πιθανό σενάριο, να μπορώ να ανταποκριθώ. Και να κλείσουμε με το Λύκειο Αγίου Αντωνίου και τον Γιώργο Μπέτρο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Γνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε δύο πακέτα μέτρων για την οικογένεια και τις επιχειρήσεις. Το πρώτο στις 19 Δεκάτου 2023 και το δεύτερο τώρα πρόσφατα στις 21 Δευτέρου 2024. Εγώ, μαζί με το σχολείο μου, θα ήθελα να σταθώ στα μεσοπρόθεσμα μέτρα, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην εξασφάλιση προσιτής στέγης, διότι σαν νέοι ενδιαφέρομαστε για το μέλλον. Δηλαδή, σπουδές και ενέργεια με μικρό κόστος, στέγη και οικογένεια. Η ερώτησή μας είναι, ποιες είναι οι σκέψεις σας για σπουδές και ενέργεια με μικρό κόστος και την εξασφάλιση προσιτής στέγης για εμάς τους νέους? Λοιπόν, τρεις τομείς. Ξέπρες εργασίας. Πολύ σημαντικό το που είπα προηγουμένως, η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας. Σας πω, δεν θέλω να σας δημιουργήσω. Είστε και τελειόφοιτοι πολύ, ναι. Είναι όλοι τελειόφοιτοι. Ναι. Δεν έχω τίποτε με τους δικηγόρους και τους λογιστές ή όσοι που σας θέλετε απαντέ δικηγόροι και λογιστές, να κάνετε το όνειρο σας. Είναι πολύ σημαντικό.
Αλλά ως οικονομία, φτάσαμε σε ένα σημείο που υπάρχει κορεσμός σε τούτα τα δύο επαγγέλματα. Και έχουμε ανάγκη σε πολλά επαγγέλματα τα οποία στην τεχνολογία, για παράδειγμα. Ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Πολλά σημαντικό μέσα από το σχολείο να κατευθύνουν. Δεν θα σου επιβάλλει το σχολείο για να πάει να σπουδάσει. Αλλά το σχολείο, το κράτος, η πολιτεία έχει ευθύνη να σου θέσει ενώπιον σου κάποια δεδομένα. Άρα η σύνδεση για μένα της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το οποίο μπορεί να επιτευχθεί σε ένα χρόνο ή σε 6 μήνες. Μια στρατηγική. Τούτο είναι άμεσα συνυφασμένο και με το θέμα της στεγαστικής πολιτικής. Γιατί όταν να έρθεις πίσω, αν είσαι ικανοποιητικό μισθό, να μπορείς να πάρεις να νοικιάσεις σε διαμέρισμα ή να χτίσεις σπίτι και κατ' επέκταση να κάνεις και οικογένεια. Μέσα στην προεκλογική εξαρτία συζήτησα με 30 νέους στο γραφείο μόνη δημόσια, πιο μεγάλους που σας, στην ηλικία των 26-27, που τελειώναν τις σπουδές τους. 28 από τους 30 είχαν τελειώσει δικηγόροι. Και κάνω μου παράπονο ότι άμα πιάνουμε 1.000 ευρώ, 1.200 ευρώ, πώς να πω να νοικιάσω διαμέρισμα, να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια. Άρα το στεγαστικό είναι άμεσα συνυφασμένο και με το προηγούμενο θέμα που σου είπα. Γιατί τι γίνεται, για παράδειγμα στη Λεμεσό, ίσως και από τη Λεμεσό, δεν σου λες εταιρείες που μια τεράστια επιτυχία που πετύχαμε να τις φέρουμε στην Κύπρο, αλλά δεν βρίσκουν προσωπικό, φέρνουν κάποιον από το εξωτερικό, που κάποιον από το εξωτερικό για να το φέρουν να του δώσουν ένα πολλά καλό πακέτο. Και άμα πιάνω 4-5.000 ευρώ το μήνα, να μπορώ να νοικιάσω σε διαμέρισμα στη Λεμεσό 1.500 ευρώ. Ποιος την πληρώνει στο τέλος? Ο Κύπριος. Και είναι γι' αυτό που ξεκινήσαμε και τούτη την. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια στοχευμένη στεγαστική πολιτική με στα μέτρα που ανακοινώσαμε τον Οκτώβριο, ακριβώς για να βοηθήσουμε τους Κύπριους και τους νέους. Και επηρεάζει και το δημογραφικό. Πώς το επηρεάζει? Σήμερα το ποσοστό γεννήσεως της χώρας μας, ξέρετε πόσο είναι? 1,3 παιδιά. Ο μέσος όρος, αν θέλει να αναπληρώνει τον πληθυσμό σου κάθε 25 χρόνια, πρέπει να είναι 2,1. Η Κύπρος κάποτε ήταν μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ποσοστό γεννήσεως. Σήμερα είμαστε η τέταρτη από το τέλος. Και αντιλαμβάνεσαι τις επιπτώσεις τούτης της τάσης, αν συνεχιστεί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος. Θα έχουμε πιο λίγο χρόνο για τον επόμενο, κύριε Πρόεδρε. Εσείς, 20 λεπτά και πρέπει να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Μα γιατί βιάζετε ένα θείο? Ή ήθελε να το σκιώξετε? Όχι, εμείς δεν θέλουμε. Απλά δεσμευτήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας για να μας επιτρέψει να τους φέρουμε. Αν είναι το Υπουργείο Παιδείας το πρόβλημα, και οι γονείς. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Θέλετε να τα βάλετε με τους ούλους τους γονιούς που θα τους περιμένουν? Ήρθε έντια έφεραν τους γονείς τους, με τα λεωφορεία. Με το λεωφορείο, αλλά να τους πιάνει ο γονείς από το σχολείο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε, να έρθουν οι επόμενοι. Ελένη, Αθηνά και Κωνσταντίνος, ελάτε στα δεξιά. Και οι άλλοι 4, Σωτήρης Χρυσόστομος, Μαρίλια Νικόλα, στα αριστερά του Πρόεδρου. Μπουν τα ίδια σχολεία. Λείπει μας κάποιος, δάμε. Όχι, ένα λείπει. Δεν Okay. Εγκρίμα να έχουμε τη θέση. Μα ρε, άλλα μην κι άλλο. Να έρθω να σας κάνω ένα λίγο, ρε.
Ποιος θέλει να ρωτήσει? Έλα, έλα πάνω, έλα, έλα. Πιάνω γελιό τον ρόλο σου, αρέσει και μου ξέρεις το. Υπόσχομαι ότι είναι πιο γρήγορος για να μην σου δημιουργήσω πρόβλημα. Αντζελίνα, από ποιο σχολείο? Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινούμε. Δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Ξεκινούμε με το Λύκειο Νιδαλίου και την Ελένη Ναδάμ. Ελένη μου, πάρα το... Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να εισακουστεί η φωνή μας ως νέοι της Κύπρου. Την περίοδο των εκλογών η Κύπρος σημείωσε ένα ιστορικά πολύ υψηλό ποσοστό αποχής. Ποια η θέση σας και με ποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα πιστεύετε θα μπορεί να βελτιωθεί η πολιτική συνείδηση των νέων έτσι ώστε να είναι ενεργοί πολίτες της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φανατισμός και ο δογματισμός είναι πλέον καθημερινά φαινόμενα που συναντούμε. Λοιπόν, όντως το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές στην Κύπρο μειώνεται συνεχώς. Και έναν τραγικό για τη χώρα μας αν φτάσουμε στο σημείο η μειοψηφία να επιλέγει και η πλειοψηφία να επιλέγει να μείνει σπίτι, να μην συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Άρα έχουμε ευθύνη όλοι εμείς που συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο να φέρουμε τον κόσμο στις εκλογικές διαδικασίες. Αλλά είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, ειδικά για τους νέους, γιατί η τάση μη συμμετοχής είναι αυξητική, ειδικότερα στους νέους στις ηλικίες σας. Όταν τα θέματα συζήτησης του δημόσιου διαλόγου, θέματα που εσάς δεν σας αφορούν ή δεν ανταποκρίνονται στις καθημερινές σας έγνοιες, γιατί να σκεφτείς να πάει να ψηφίσεις? Άρα, σημαντικό να έρθουμε σε εσάς και εμείς είναι ένας λόγος που κάνουμε και τις πλατφόρμες στις δύο που προανέφερα και γι' αυτόν τούτον που κάνει η Τράπεζα Κύπρου είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να αναδειχθούν οι έννοιες και οι ανησυχίες σας και κατ' επέκταση εμείς που έχουμε την ευθύνη, τούτη την περίοδο, τη χάνει να έχουμε εμείς την ευθύνη, να απαντήσουμε στις προκλήσεις σας. Για να νιώσετε εσείς ότι ασχολούνται μαζί μας. Αφορά μας αυτό το θέμα και βλέπουμε μια κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, το οποιοδήποτε κόμμα να ασχολείται με τα θέματα που μας απασχολούν εμάς. Άρα αξίζει να πάω να συμμετάσχω στην εκλογική διαδικασία. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με το Λύκειο Λατσών και την Αθηνά Παφίτη. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, Αθηνά. Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την ευκαιρία που μας δίνετε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας ως ενεργοί πολίτες. Και εγώ θα ήθελα να μεταφερθώ στον τομέα της γεωργίας, όπου παρατηρούμε πως ενώ η Κύπρος είναι μια χώρα εύφορη γεωγραφικά, σε εδαφικά, τα γεωργικά επαγγέλματα δεν προωθούνται, δεν στηρίζονται και πολλές φορές υποβαθμίζονται, με αποτέλεσμα να καταφεύγουμε σε ξένες χώρες για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ανησυχείτε για αυτή την εξέλιξη? Τι κάνετε για να την αντιμετωπίσετε? Ανησυχώ πάρα πολύ. Γιατί το ποσοστό του πρωτογενής τομέα σήμερα στην Κύπρο, στο ΑΕΠ της χώρας, είναι 1,8%. Με αυτήν την καθοδική τάση θα φτάσουμε σε ένα σημείο να τα εισάγουμε όλα στην Κύπρο. Όλα. Ενώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή γη, καλλιεργούσαμε κάποτε ο πρωτογενής τομέας σε αυτήν τη χώρα, είχε σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ. Ναι, γνωρίζω ότι αλλάξαν τα δεδομένα με την πάροδο του χρόνου, με την τάξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι επιλογή, ειδικότερα για μια χώρα η οποία είναι νησί. Και είδαμε τι έγινε και με τον κορονοϊό και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, πόσο η εξάρτηση από το εξωτερικό αύξησε τις τιμές, δημιούργησε πολλά προβλήματα. Και πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον πρωτογενή τομέα. Τι έχω κάνει? Έχω καλέσει όλες τις αγροτικές οργανώσεις στο Προεδρικό, μαζί με την Υπουργό Γεωργίας, και ξεκίνησε μια συζήτηση. Και την 1η Μαρτίου, τώρα, το 2024, θα μου παρουσιάσω τη στρατηγική που ήδη
θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθήσουμε, πού χρειάζεται να τους ενισχύσουμε ως κράτος, έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνεισφορά του πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά και να φέρουμε νέους, γιατί δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, να φέρουμε νέους στην γεωργία. Και πίστεψε με, η τεχνολογία στο συγκεκριμένο τομέα μπορεί να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό μέσα από σχέδια της κυβέρνησης ή αξιοποιώντας τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι προσφέρεται μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσουμε τον τομέα. Να σου πω κάτι. Κάποιος που θέλει να πάει γεωργός σήμερα, στην ηλικία των 15, σε ποιον κλάδο είναι να πάει στην Κύπρο? Δεν υπάρχει κάποιος κλάδος. Άρα πώς ευθαρρύνουμε τον τομέα? Γι' αυτό χρειάζεται τούτη ολιστική προσέγγιση, γι' αυτό καταλήγουμε πάλι πού? Στην παιδεία, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Που είναι εκείνο που καθορίζει την υλοποίηση ενός οράματος. Άρα το πρώτο πρέπει να έχεις το ξεκάθαρο όραμα πού θέλεις να φτάσεις και πώς ξεκινάς να το υλοποιήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τώρα με το δικό μου σχολείο, το Λανίτιο Λύκειο και τον Κωνσταντίνο Ντορναρίτη. Εσείς οι Λεμεσιανοί, το Λανίτιο. Είμαστε πιεστικοί εμείς οι Λεμεσιανοί. Ναι, ναι. Το όνομά σου? Κωνσταντίνος. Να σου δω και παραπάνω χρόνο. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Εμείς σαν τελειόφοιτοι που ζούμε κάθε μέρα στα σχολεία, τους συμμαθητές μας, γύρω μας και ήδη, παρατηρούμε την ψυχική φθορά που υφίστανται οι μαθητές. Λόγω να... Τι εννοείς ψυχική φθορά? Άχος. Το άχος. Κρίσης πανικού. Συναφή θέματα, πίεση. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθει ένας μαθητής. Πίεση από το σχολείο, από τα μαθήματα, από την κοινωνία, από το σπίτι. Από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω του σχολείου, των μαθημάτων, που πάμε φροντιστήρια ιδιαίτερα κτλ. Επειδή δεν μπορούμε να κρύψουμε, το εκπαιδευτικό μας σύστημα νοσεί. Χρειαζόμαστε ιδιαίτερα μαθήματα για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις πανκύπριες εξετάσεις για κάποιον που θέλει να προχωρήσει παρακάτω. Λόγω της ψυχικής τώρα, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου υπονομεύει την ψυχική ευημερία των μαθητών. Στο σχολείο όμως, στα δημόσια κυρίως που είμαστε εμείς τώρα ίδιο, δεν υπάρχει επαρκής ψυχολογική βοήθεια, ψυχολογική στήριξη από ειδικούς επαγγελματίες. Και έτσι κάνει μας να σκεφτόμαστε ότι στα σχολεία μας είναι πιο σημαντική η στήρα αποστήθηση. Η άγωνη αποστήθηση, εγκυκλοπαιδισμός, παρά η ψυχική υγεία των μαθητών, που ακόμα και οι σχολικές εγκαταστάσεις είναι λίγο ψυχρές. Έναν βιώσιμο περιβάλλον για να μάθει την 18-17 χρόνια. Τι μέτρα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση, χρειάζεται να λάβει η κυβέρνηση έτσι ώστε να αμβληθεί το θέμα? Το πρώτο, άγγιξες ένα τεράστιο θέμα που όντως υπάρχει, βλέπω το κι εγώ, βιώνω το. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει στα σχολεία μας η ψυχολογική στήριξη όταν προκύπτει ανάγκη. Το πιο σημαντικό όμως για μένα, και είναι τούτο που πρέπει να αγγίξουμε, και γι' αυτό που προηγουμένως ρώτησα για την συμμαθήτρια σας για τα τετράμινα και το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι πώς αλλάξουμε το σύστημα ή τι κάνουμε μέσα στο σύστημα της παιδείας μας, της εκπαίδευσης μας, για να μην υπάρχουν τούτα τα φαινόμενα που λες. Κάποια από τα φαινόμενα προκύπτουν από το σχολείο, κάποια προκύπτουν γενικότερα και από την κοινωνία. Για παράδειγμα, οι συμμαθητές σας που τέλειωσαν το σχολείο, ήταν στην τρίτη ηλικίου κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, υπήρξαν πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Άρα για μένα, όσον αφορά το κράτος, την εκτελεστική εξουσία, τι είναι το πιο σημαντικό, είναι να αγγίξω το ρολόγιο σας πρόγραμμα, κάθε μέρα τα μαθήματα που κάνετε, έτσι ώστε ανάμεσα σε άλλους στόχους να πετύχω και τον που λέεις. Να μένει να είσαι στην προηγούμενη νύχτα του άκουσα ότι αύριο έχω εξετάσεις και πρέπει να κάτσω να θυκευάσω, πρέπει να τα μάθω όλα απ' έξω. Για μένα έγραψω καλά, εγκαταστράφηκα ή το μέλλον μου πλέον δεν υπάρχει. Γιατί δεν έγραψα καλά, είχα μια άσχημη ημέρα, να πιάσω κακό βαθμό και καταστράφηκα.
τούτους τους παράγοντες εμείς έχουμε ευθύνη, γιατί τούτο που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από την αλλαγή, πάμε να αλλάξουμε όλα τα προγράμματα, τη διδασκαλία των προγραμμάτων στα σχολεία, για όλα τα μαθήματα. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι καλός στην Παπαγαλία. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μου προσφέρει τίποτα. Ούτε σε να σε βοηθά. Εμένα βοηθάμε ότι και τούτος είναι ο στόχος και τούτο θέλουμε να πετύχουμε. Αν εσύ έχεις δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο τομέα, να σε βοηθήσω εγώ, να σε βοηθήσουν οι καθηγητές σας, να αναδείξεις τούτες τις δεξιότητες. Τούτη είναι η επιτυχία του εκπαιδευτικού μας σύστηματος. Είναι σημαντικό στα μαθηματικά να μάθεις Παπαγαλία να λύσεις μια άσκηση. Το πιο σημαντικό είναι να σε βοηθήσουμε να δουλέψει το μυαλό σου για να ξέρεις ποιον τρόπο να ακολουθήσεις. Και έχουμε βήματα να κάνουμε στην παιδεία. Γιατί, θέλω να το επαναλάβω και εντάξει καταλήγω, η παιδεία επηρεάζει οριζόντια όλα τα θέματα. Και επειδή είσαι από τη Λεμεσόν και να μας ζω και 30 δευτερόλεπτα. 30. Ναι. Εσύ τι θα ήθελε να δεις στο σχολείο. Τι θα σε βοηθούσε να κάνουμε στο σχολείο για να μην νιώθεις του την πίεση που μου περιέγραψες. Πες μου δύο πράγματα, τρία πράγματα. Αρχικά, επειδή η πίεση είναι να υπάρχει, ως ένα βαθμό πάντα, αρχικά πρέπει να έχει επαγγελματίες, ειδικούς, να βοηθούν. Άμα προκύψει ανάγκη να πάει να ξέρει ότι έχω για μένα σε το γραφείο κάποιον να με στηρίξει. Σωστή. Πρώτο. Δεύτερο. Δεύτερο. Δεν είναι η λύση τούτο. Η λύση είναι να μην φτάνουμε σε τούτο. Ναι. Δεύτερο. Δεύτερο, θα μπορούσε η ύλη των μαθημάτων να μην ευνοεί την αποστήθηση. Φωνώ πολύ. Και με βάση την ύλη για την. Την εξεταστέα, να μπορεί να καλλιεργείται η κριτική σκέψη. Να μην χρειάζεται να μάθεις τόσο την πράξη της. Να μπορείς να σκέφτεσαι. Μάλιστα. Συμφωνούμε. Περνούμε στην Αντζέλικα Δανίλ τώρα από το American Academy. Αντζελίνα. Αντζελίνα, να το απαντήσεις το. Καλημέρα, με ακούτε. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να κάνω την ερώτησή μου. Κύριε Πρόεδρε, εμένα η ερώτηση μου είναι ποια είναι η άποψή σας και η στάση σας για τη δήλωση του Χρήστου Στυλανίδη, πρώην κυβερνητικού εκπρόσωπου της Κυπριακής Κυβέρνησης και νυν υπουργού ναυτιλίας της ελληνικής κυβέρνησης, ότι ήδη η μισή Κύπρος είναι τουρκική, στα πλαίσια απάντησης του ότι η Κύπρος δεν θα είχε πρόβλημα να υποστηρίξει Τούρκο υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Διεθνούς Ναυτιλίας. Και πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι δεν έχει ανασκευάσει το statement του. Λοιπόν, σίγουρα η μισή Κύπρος δεν είναι τουρκική. Η μισή Κύπρος είναι υποτουρκική κατοχή. Δεν θεωρώ ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης πιστεύει ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιο. Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης ανέφερε τι. Ανέφερε, αλλά δεν πιστεύω ότι θεωρεί. Εξάλλου, αν θεωρούσαμε ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική, θα προσπαθήσαμε να λύσουμε το Κυπριακό ή θα το λύναμε στη λύση βάσης δύο κρατών. Ερώτησε όμως ένα δεύτερο θέμα σε σχέση με μια διαφωνία που είχαμε με την Ελλάδα. Μπορούσα να το προσπεράσω, αλλά θα το προσπεράσω. Σε σχέση με το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO. Όπου υπήρχε ένα υποψήφιο γενικό γραμματέα από την Τουρκία, όπου η Ελλάδα έκανε μια ανταλλαγή υποστήριξη και υποστήριξε τον Τούρκο υποψήφιο. Εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία φυσικά και δεν μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τον Τούρκο υποψήφιο. Ήταν μια διαφορετική προσέγγιση από πλευράς της Λευκωσίας και από πλευράς των Αθηνών. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα σεβαστό. Αυτή ήταν η απόφαση της Ελλάδας, αυτή ήταν η απόφαση η δική μας. Να συνεχίσουμε τώρα με το Λύκειο Ναραδίπου και το Σωτήρη Ξενοφόντος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Σωτήρη. Σας ευχαριστούμε και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε αυτή η εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσουμε τα προβλήματα και τις ανησυχίες μας. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μία πρωτοφανή ροή ξένων μεταναστών. Στη γειτονιά μας, στην κοινότητα μας, στους δρόμους των πόλεων μας, συναντούμε συνεχώς ανθρώπους από άλλες χώρες. Δεν είμαστε ξενοφοβικοί,
Ανησυχούμε όμως ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειονότητα στην ίδια μας την πατρίδα. Με ποιους τρόπους λοιπόν η πολιτεία μπορεί να μειώσει στο ελάχιστο αυτές τις μεταναστευτικές ροές? Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας των μεταναστευτικών ήταν, όπου πήγαινα στην Κύπρο, ήταν το υπαρχόν ένα θέμα που απασχολούσε την κοινωνία. Άρα από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ήταν προτεραιότητα για μας. Και χαίρομαι για τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά, οι διαδικασίες μας είναι πολλά πιο γρήγορες. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ένα μήνα να εξετάζεται η αίτηση ασύλου. Για πρώτη φορά φεύγουν από την Κύπρο πιο πολλοί από ό,τι έρχονται. Έχουμε να αγγίξει τα θέματα επιδομάτων. Έχουμε να αγγίξει τις διαδικασίες, γιατί ήταν πολύ σημαντικό να φύγει μια εικόνα που υπήρχε για τη χώρα μας ότι ήμασταν ελκυστικός προορισμός. Ελκυστικός προορισμός γιατί οι διαδικασίες μας ήταν χρονοβόρες, κατά τη διάρκεια εξέταση της αίτησης έπαιρνε ο αιτητής αντίστοιχα επιδόματα, θα μπορούσε μετά να κάνει έφεση, δεύτερη έφεση και ούτω καθεξής. Άρα αλλάξαμε τις διαδικασίες μας. Την ίδια στιγμή θέλω να πω ότι καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό και όταν με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγξουμε τη ροή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλούμε, παράτυπων μεταναστών από τις κατεχόμενες περιοχές. Είχαμε μια αυξημένη τάση, ειδικότερα από μετανάστες από την Αφρικανική Ήπειρο που πηγαίναν στην Τουρκία, από την Τουρκία στις κατεχόμενες περιοχές και από τις κατεχόμενες περιοχές περνούσαν μέσω της νεκρής ζώνης, η οποία είναι 184 χιλιόμετρα, δεν είναι ανεύθυτο να. Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί, περνούσαν στις ευθέες περιοχές. Σε μεγάλο βαθμό μειώσαμε την άφηξη μεταναστών από τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργήθηκε μια νέα οδός ως αποτέλεσμα του τι γίνεται στη Γάζα. Έχουμε αυξημένες ροές από τον Λίβανο. Αυξημένες ροές Σύριων μεταναστών από τον Λίβανο. Και οι Σύριοι μετανάστες, ιατητές ασύλου, λόγω της κατάστασης στη Συρία, είναι δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Και ως Κυπριακή Δημοκρατία, εμείς το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα μας για τον Κυπριακό για πολλά θέματα, ανταποκρινόμαστε πάντα στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα, στη βάση πραγματικών δεδομένων, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες περιοχές στη Συρία, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, τα δεδομένα είναι τέτοια που μπορούν να επιστραφούν μετανάστες. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, με κάποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την ίδια προσέγγιση με εμάς, θέλουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χαρακτηριστούν οι συγκεκριμένες περιοχές εντός της Συρίας ασφαλείς περιοχές, έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές Σύριοι μετανάστες. Να συνεχίσουμε με το Λύκειο Γεροσκύπου τώρα και τον Χρυσόστομο Παπαμιλτιάδους. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Έχει Λύκειο τον καιρό μου, Γεροσκύπου, γι' αυτό και είναι στο πρώτο Λύκειο. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να θέσουμε κάποια ερωτήματα που μας απασχολούν και μας καίνε κάποια ερωτήματα. Και θέλω να αναφερθώ ξανά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη γενική αναβάθμιση του συστήματος, παρατηρήσαμε ειδικότερα πρόσφατα μια σχετική αποτυχία των Κύπριων μαθητών στο πρόγραμμα αξιολόγησης PISA. Το 2022 ήμασταν 57. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι τα σχέδια σας για τη γενική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και πώς σχεδιάζετε να εντάξετε τις φωνές των μαθητών στη διαδικασία τροχιοδρόμησης μελλοντικά. Αγγίξε εσένα, η κατάληξη της παρέμβασης στις ροές είναι πολύ ευστοχή, γιατί εσείς, οι μαθητές, πρέπει να έχετε ρόλο και συμμετοχή στον διάλογο που γίνεται, πώς να κάνουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα σαφώς καλύτερο και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προανέφερες, όπως τα αποτελέσματα της PISA ή άλλες διεθνείς αξιολογήσεις. Και επαναλαμβάνω, αν με ρωτήσεις σήμερα, ποιος είναι ο στόχος μου μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, είναι να μπορούν οι καθηγητές σας
να σας κάνουν να σκέφτεστε κριτικά, να αναδείξουμε τη σημασία της κριτικής σκέψης και κατά δεύτερο, τις δεξιότητες που έχει ο κάθε μαθητής μας. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο κάθε ένας από εσάς έχει δεξιότητες σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Και η πιο μεγάλη επιτυχία είναι μέσα από την εκπαίδευση τούτες τις δεξιότητες να σας βοηθούμε να τις αναδείξετε. Αλλά για να πετύχουμε τον στόχο, εσείς πρέπει να είστε μέρος της συζήτησης που γίνεται. Όπως και οι καθηγητές σας πρέπει να είναι μέρος της συζήτησης που γίνεται, λιγότερο οι γονείς σας, θέλω να το πω, ανοίξω να συζητάμε από το Σύνδεσμο Γονείων και να έχουμε αντιδράσεις, αλλά θεωρώ εσείς και οι καθηγητές σας πρέπει να είστε πρωταγωνιστές τούτης της συζήτησης. Να συνεχίσουμε τώρα με το Τέρα Σάντα και την Μαρίλια Φραντζιά. Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ το κολέγιο Τέρα Σάντα και γενικότερα τους προβληματισμούς και τις φωνές όλων των νέων. Από όσα προαναφέρθηκαν, φαίνεται πως και εσείς ο ίδιος έχετε αποδεχτεί το μείζον πρόβλημα που μας ταλανίζει στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από την παιδεία. Πώς μπορούμε να μιλάμε για έναν ορθά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα, έναν ποιοτικό σύστημα μακριά από την βαθμοθυρία και την απλή αποσύθηση των γνώσεων, ενώ τα πάντα στην κοινωνία μας περιτριγυρίζονται γύρω από αυτούς τους δύο συγκεκριμένους άξονες. Όλα στην κοινωνία μας βασίζονται σε έναν πρόγραμμα εξετάσεων, σε έναν εξετασιοκεντρικό σύστημα και κύριος στόχος των πολιτών είναι η εξασφάλιση μιας υψηλής βαθμολογίας. Εισαγωγή στην ιδιωτική εκπαίδευση, ένταξη στα πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας, αλλά ακόμη και η ένταξη των καθηγητών στο δημόσιο, οι οποίοι θεωρητικά, στο δημόσιο, οι οποίοι όμως θεωρητικά έχουν την επαφή με τους μαθητές και οι οποίοι οφείλουν να απομακρύνουν τους μαθητές από τέτοιες πρακτικές, έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους μέσω από μια σειρά εξετάσεων. Πώς λοιπόν μπορούμε να καλλιεργήσουμε εσείς σαν κυβέρνηση, αλλά και εμείς σαν νεολαία, να αποδεχτούμε την αντίληψη πως στόχος μας είναι πραγματική μόρφωση και όχι απλά εξασφάλιση ενός βαθμού μεγαλύτερου ή λιγότερου από τους υπολείπους. Ποια είναι η άποψη και ποιες οι απαντήσεις της κυβέρνησης σε αυτό? Για να το πετύχουμε τον που λέεις, πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία. Αν δεν το αλλάξουμε στην παιδεία, θα το αλλάξουμε ούτε στην πρόληψη στη δημόσια υπηρεσία. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα ήταν ικανές να την αλλάξουν? Όσον αφορά τη δημόσια υπηρεσία, για παράδειγμα, ο βαθμός που σημασία τη γραπτή εξέταση να μην είναι τόσο σημαντικό όσο είναι σήμερα στην πρόληψη κάποιου στη δημόσια υπηρεσία. Στον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι οι γραπτέ εξετάσει κατά ανάγκη που καθορίζουν ποιος θα προσληφθεί και ποιος δεν θα προσληφθεί. Ακριβώς. Η προσωπική συνέντευξη, σε πολλές των περιπτώσεων, είναι πιο καθοριστική σημασίας. Μπορεί να έχει πολύ καλύτερο δείγμα των ικανοτήτων της υποψηφίας ή του υποψήφιου για να τον προσλάβει. Τούτα όμως πρέπει να αλλάξουμε που μέσα στην παιδεία, που την παιδεία που πρέπει να ξεκινήσουμε για να πάμε μετά σε όλα τα άλλα θέματα. Γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα που αναφέρεις. Ναι, τεράστιο. Γι' αυτό επιμένω ότι όλα ξεκινούν από την παιδεία. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο. Έχουν απαραίτητα μέτρα ξεκινώντας από την παιδεία. Και το μεγαλύτερο. Γι' αυτό είχα και το θέμα με τα τετράμινα. Πάω πίσω στα τετράμινα. Έγινεται ο στόχο να είναι, ξέρεις, πρέπει να καλύψουμε τούτη την ύλη και να πάνε να εξεταστούν οι μαθητές για τούτη την ύλη. Είναι μόνο η εξέταση. Για μένα, μια μελέτη, ένα research paper είναι πολλά πιο σημαντικό που μια εξέταση. Γιατί η εξέταση μπορεί, αν είσαι καλός στην παπαγαλία, εσύ να τα μάθεις όλα τη νύχτα, να πάει στην επόμενη να γράψεις 20. Το research paper όμως είναι να πρέπει να πάει να κάνεις έρευνα, να μιλήσεις με κόσμο, να ξοδέψεις χρόνο και σίγουρα στο τέλος της ημέρας να μάθεις και περισσότερα εσύ και μέσα από το paper σου να φανούν και οι ικανότητες. Τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους καθηγητές του δημοσίου. Για όλους, οι οποίοι φυσικά. Να φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε το δεύτερο γύρο με το American Academy και τον Νικόλα Παναγιώτου. Άρα εδώ κάμε στο American Academy. Διπλή συμμετοχή. Χαίρετε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο που μας αφιερώνετε, ώστε να σας εκφράσουμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας για τρέχοντα θέματα. Και θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή συζήτηση, όπως την αρχίσαμε, με το Κυπριακό, διότι η ερώτησή μου εκφράζει τις ανησυχίες μας για το Κυπριακό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο ερώτημα του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει την Τουρκία κράτος μέλος ή όχι? Η κυβέρνηση θα μελετούσε το ενδεχόμενο άρσης του βέτο για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
θεωρείτε πως η άρση του ΒΕΤΟ και η ένταξη της Τουρκίας θα βοηθήσει στη λύση του Κυπριακού? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα που μιλούμε, δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Τουρκία σήμερα δεν συζητεί το θέμα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι λόγω της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΒΕΤΟ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν συζητείται γιατί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θέματα που απασχολούν το μέλλον της Ευρώπης, θα αντιλαμβάνεσαι πώς θα αλλάξουν τις ισορροπίες για το μέλλον της Ευρώπης και την κατεύθυνση που να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ένταξη μιας χώρας του μεγέθους του πληθυσμού της Τουρκίας. Η σχέση όμως, η ισχυρή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία μέσα στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας είναι κάτι που ναι ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους. Είναι κάτι ναι που ενδιαφέρει την Τουρκία. Είναι κάτι ναι που κατ' επανάληψη εμείς το έχουμε αναφέρει και έχουμε και λίγο διαφορετική προσέγγιση πλέον. Είμαστε υπέρ την Τουρκία να έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ήταν εφικτό να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, να μπει. Όχι μόνο γιατί να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού, αλλά και για κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Η Τουρκία πάντα είναι ένα γειτονικό κράτος στην Κύπρο. Και προτιμώ να έχω ένα γείτονα, όπως η γειτονιά μας προτιμούμε με τον γείτονα, αν να έχουμε καλές σχέσεις παρά να τσακωνούμαστε. Προτιμώ να έχω ένα γείτονα που είναι κράτος μέλος σε μια οικογένεια που είμαι και εγώ, που σέβεται τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι ευχής έργο αν η Τουρκία γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά για να γίνεις κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθήσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος γύρος των ερωτήσεων. Περιμένετε, θα σας πω πώς συνεχίζουμε. Ήσασταν όλοι εξαιρετικοί, σημαντικό να το πούμε, ήταν πάρα πολύ διαβασμένοι. Νομίζω μας έκανε όλους φοβερή εντύπωση ότι αγγίξατε θέματα από όλους τους τομείς ανεξαιρέτως και θέματα που σας απασχολούν. Που όπως είπε και ο Πρόεδρος, μπορεί οι ενήλικες να μην τα σκέφτονται, οπότε το να λέτε εσείς την άποψή σας και το τι σας απασχολεί έχει τεράστια σημασία. Φτάνει και ο Πρόεδρος τώρα που τα άκουσε να τα υλοποιήσει. Και συνεχίζουμε ως ακολούθως. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ειρήνη Ροδοσθένους, Πρόεδρε, είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας εδώ, η οποία πήρε τηλέφωνο τα σχολεία για να τους πει ότι 11:40 πρέπει να είναι στα λεωφορεία για να φεύγουν, θα έχουν λίγη καθυστέρηση. Οπότε τώρα είναι 11:25. Έχουμε 10 λεπτά για κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, κάνετε ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί ήδη και 5 λεπτά για μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί με τον Πρόεδρο. Λοιπόν, ποιος θα κάνει την πρώτη ερώτηση? Και 5 λεπτά από μένα. Κυρία Ροδοσθένους. Λοιπόν. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Παναγιώτα Χρήστου. Είμαι από το Λύκειο Λατσών. Η δικιά μου ερώτηση έχει να κάνει με εμάς τους μαθητές ότι προτιμούμε να σπουδάσουμε κάτι που στο μέλλον θα βρούμε μια δουλειά. Και αγνοούμε μαθήματα όπως οι τέχνες, σκηνοθεσία, σεναριογραφία, κινηματογράφος, για να ακολουθήσουμε κάτι πιο σταθερό και να σπουδάσουμε κάτι το οποίο δεν θα έχουμε έννοια για το τι μισθό θα πάρουμε και πώς θα μεγαλώσουμε τη μελλοντική μας οικογένεια. Οπότε, η ερώτησή μου είναι, για ποιο λόγο εμείς ως νέοι πρέπει να φεύγουμε από τη χώρα μας για να σπουδάσουμε αυτόν που αγαπούμε και να μεγαλώνουμε σε μια ξένη χώρα από την πατρίδα μας και να μην μπορούμε σε αυτήν τη χώρα να υλοποιήσουμε το όνειρο μας και να πρέπει να συμβιβαστούμε με την κοινωνία? Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευτυχώς σήμερα υπάρχουν αρκετές προοπτικές για κάποιον να σπουδάσει στην Κύπρο. Ήταν ένας τομέας που επενδύσαμε πάρα πολύ ως πολιτεία και όχι μόνο πολλοί Κύπροι μένουν στη χώρα μας για να σπουδάσουν, αλλά την ίδια στιγμή προσελκύουμε και ξένους φοιτητές. Θέλω να σου πω κάτι
Το 1991 τέλειωσα το Λύκειο. Εντάξει. Μια ζωή ήθελα, όχι μια ζωή, μετά την τρίτη γυμνασίου που άρεσε μου ιστορία, η πολιτική, ήθελα να πάω να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες. Σε κάποιους που το έλεγα, δεν ήξεραν καν πολιτικές επιστήμες. Θυμούμαι χαρακτηριστικά και έναν κύριο μεγάλο που όταν του είπα πολιτικές επιστήμες, είπε μα πολιτικό μηχανικός. Προσπαθούσα να του εξηγήσω τι είναι οι πολιτικές επιστήμες. Θυμούμαι τους γονείς μου να επιμένουν, να μου λένε ότι τι είναι να κάνεις με τις πολιτικές επιστήμες, πού είναι να πάει να δουλέψεις αύριο με τις πολιτικές επιστήμες. Να μας κάνεις τη χάρη να κάνεις και οικονομικά μαζί με τις πολιτικές επιστήμες, να μπορείς να βρεις μια δουλειά στην τράπεζα. Και έκανα τη χάρη στους γονείς μου. Έκανα τη χάρη στους γονείς μου γιατί αντιλαμβάνομαι την αγωνία τους. Στα 18 μου εγώ δεν σκέφτομαι τόσο πολλά τότε το τι είναι να κάνω μετά, πού θα βρω δουλειά να εργαστώ. Στα 18, ξέρεις, πολλά σκληρό το δίλημα να μιλάς σε 17 χρόνια και να τα λύσεις ότι να ακολουθήσεις που την μια τζίνο που θέλεις, να κάνεις το όνειρο σου, αλλά από την άλλη να έχεις υπόψη σου που είναι να βρεις δουλειά. Δηλαδή, στα 17 αναγκάζεστε να προβληματιστείτε για αυτό το θέμα. Είναι δίκαιο για κάποιον που 17 χρονών. Αλλά οφείλουμε περισσότερο ως πολιτεία να θέσουμε ενώπιον σας κάποια δεδομένα. Η τελική απόφαση είναι δική σας, ούτε το γονιό σας, ούτε τον καθηγητό σας. Αλλά οφείλουμε ενώ πολιτεία να δώσουμε μια κατεύθυνση, να θέσουμε ενώπιον σας κάποια δεδομένα και στο τέλος της ημέρας η απόφαση είναι δική σας. Και πιστεύετε με εσείς σήμερα, είστε πολλά πιο όρημοι από τον καιρό που εγώ ήμουν στην ηλικία σας. Σε καμιά συζήτηση τον καιρό που εγώ ήμουν 17-18 χρονών, το επίπεδο της συζήτησης δεν θα ήταν το επίπεδο που έχουμε σήμερα μέσα από τις ερωτήσεις των συμμαθητών σας. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Εκ προημίου εκτιμούμε φάνταστα και αδράχνουμε αυτή την ευκαιρία λοιπόν να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας ως εσάς, το πλέον αρμόδιον πολιτιακό πρόσωπο. Ένα θέμα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, που θέλω να δείξω, αν και χίλιο υπόθηκε, είναι η επιληψιμότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η επιληψιμότητα. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο τίθει έτσι κριτικής διήθησης και όχι απλής επιφανειακής ψηλάφισης, μιας και έχει πλέον νομιμοποιηθεί αυτή η παραπαιδεία στα σχολεία. Θεωρώ, εγώ ως μαθήτρια δημόσιου σχολείου, τουλάχιστον αδιανόητο το γεγονός ότι πρέπει να παρεμπομπόμαστε στα ιδιαίτερα για να καλύψουμε τα κενά, τις τρύπες, του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Εσείς τι προβλέπετε, τι πρέπει να κάνετε, θεωρείτε, γιατί δεν γίνεται. Πρέπει αυτό κάποτε να σταματήσει. Ξοδεύουν και οι γονείς μας χιλιάδες ευρώ, 800 ευρώ μόνο στα ιδιαίτερα και άλλες τόσες έτσι, οι μετακινήσεις μας για να επιτευχθεί αυτό, να καλύψουμε τα κενά και την επιληψιμότητα, όπως προανέφερα, του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό εμένα είναι ένα σχόλιο περισσότερο, όχι τόσο ερώτηση, το οποίο πρέπει να. Είναι μόνο χιλιάδες ευρώ. Εν τούτο που είπε προηγουμένως ο Πουτολανίδιον, πώς το λένε, πού είναι. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, ναι, ήταν στην προηγούμενη ομάδα. Για το άγχος που δημιουργεί, ας πούμε, πρέπει να τελειώσω από σχολείο 1,5 ώρα, τρεις αρχίζουν τα φροντιστήρια μου, τελειώνουν η ώρα 10 τη νύχτα. Και να πάω η ώρα 10 τη νύχτα να φάω, να θυκευάσω και διάλειμμα να ξυπνήσω και να έχω όρεξη, ας πούμε, χωρίς να κάνω τίποτε άλλο. Γι' αυτό μου χρήζει αναδόμηση στο εκπαιδευτικό μας. Και σας πω και κάτι για λάθη που κάνουμε. Όταν ήμουν εγώ λύκειο, ήταν η κλάδη, το κλασικό, το πρακτικό, ξενόγλωσσων, εμπορικών, οικονομικών. Μετά πήγαμε στο ενιαίο. Μετά επιστρέψαμε ξανά, τώρα είναι κλάδη. Έγινεται, τούτο δείχνει. Φυσικά υποστηρίζω τους κλάδους, η δική μου θέση, αν έχει οποιοδήποτε. Τοποθετούμε για να μην θεωρηθεί, να αφήνουμε την οποιαδήποτε μορφή. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε τα μαθήματα να γίνουν πολλά πιο στοχευμένα. Δεν πρέπει να είναι η έννοια μας η κάλυψη όσων το δυνατόν περισσότερης
ύλη. Καλύτερα να έχουμε πιο λίγη ύλη, αλλά να είμαστε στοχευμένοι. Και να μην χρειάζεται σε μετά, γιατί δεν εγκαλύψαμε την ύλη με στην τάξη, αλλά η ύλη είναι εξεταστή στι προσαγωγέ ή στι άλλε εξετάσει. Άρα πρέπει να πάω και φροντιστήριο για να καλύψω την ύλη στο φροντιστήριο, με ό,τι συνεπάγεται οικονομική, ψυχική, ψυχολογική συνέπειε. Άρα το κλειδί είναι να φύγουμε από τούτη την προσέγγιση του να καλύψουμε ύλη στην έννοια του τόπου που είναι. Δεν είναι κακό να πάει φροντιστήριο, αλλά να πάω ένα φροντιστήριο σε γίνοντο μάθημα που το σχολείο μου βοήθησε με να αντιληφθώ ή να μου αναδείξει ότι έχω δεξιότητες, έχω ειδικές ικανότητες. Να πιένω φροντιστήρια, όχι για να καλύψω τα κενά του δημόσιου ή του ιδιωτικού σχολείου, αλλά για να με βοηθήσει περισσότερο σε τούτον τον τομέα, να αναδείξω ακόμη περισσότερο γιατί είναι ο δυνατός μου τομέας. Πώς είναι το σύστημα σήμερα στην Κύπρο? Λέω, κατά κύριο λόγο, πάω φροντιστήριο και αν έχω αδυναμίες, για να καλύψω τις αδυναμίες. Δεν είναι τούτη η δουλειά του φροντιστήριου, θεωρώ. Ακριβώς. Γι' αυτό την ύλη είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αγγίξουμε, γι' αυτό να αλλάζουμε τα αναλυτικά προγράμματα. Τούτο είναι το πιο σημαντικό. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν είμαι εγώ που διώ, είχε πάρει το λόγο από πριν, οπότε μην τον αδικήσουμε. Αλλά εντάξει, εννοούμε να κάνουμε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μακριάννης Τηλεμάχος. Είμαι από το Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, εδώ στη Λευκωσία. Και η ερώτησή μου θα είναι για τον αθλητισμό. Είπαμε για τη βία στα γήπεδα, αλλά δεν μιλήσαμε για τον αθλητισμό και για τον προαθλητισμό, αν μου επιτρέπετε. Πολλοί νέοι της Κύπρου ασχολούνται με τον αθλητισμό και ονειρεύονται να ανεβούν στο βάθρο διεθνών διοργανώσεων. Όπως προσωπικά γνωρίζω από τα παιδιά σας, ασχολούνται με γρασόσφαιρα, αν δεν κάνω λάθος. Ή και εσείς και ο παγιά νομίζω παίζατε ποδόσφαιρο στην ΑΠΟΠ. Και όχι μόνο, ναι. Από εδώ μέσα, ένα περίπου 100 παιδιά, 80 από αυτά ασχοληθήκαμε ή ασχολούμαστε ακόμη με τον αθλητισμό. Όμως 60 από αυτά, μεγαλώνοντας, πηγαίνοντας στο Λύκειο, σταματάμε λόγω μαθημάτων ή και λόγω άγχους γενικά, για να προετοιμαστούμε για τις σπουδές μας. Είναι ο αθλητισμός προτεραιότητα της κυβέρνησής σας? Με ποιο τρόπο προωθείται ο αθλητισμός και πώς στηρίζονται σήμερα οι Κύπροι αθλητές μας? Να στηριχθούμε βεβαίως και στο ρητό των προγόνων μας, νους υγιή, εν σώματι υγιή. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσω με ένα θετικό, γιατί είναι όλα αρνητικά. Ο θεσμός του αθλητικού σχολείου ήταν πάρα πολύ καλός θεσμός. Εδούλεψε. Όπως εδούλεψε και το μουσικό σχολείο. Και κάτι που σκεφτούμαστε εμείς για να πω στα προηγούμενα θέματα είναι ο θεσμός του τεχνικού γυμνασίου. Να μπορεί, όπως λειτουργεί το πετυχημένο μοντέλο των αθλητικών και των μουσικών, να έχουμε και τεχνικό γυμνάσιο. Πώς ενθαρρύνουμε περισσότερους νέους μας να ασχοληθούν με τον αθλητισμό? Ενάμεσα συνυφασμένο με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως από τη συμμαθήτρια σας, αυτό που ανέφερε προηγουμένως, ο Κωνσταντίνος. Αν έχεις χρόνο, και πρέπει να, μετά το σχολείο να τρέξει να κάνει 4-5 φροντιστήρια για να καλύψει. Πότε να κάνει τον αθλητισμό? Την ίδια στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό, ο αθλητισμός δεν είναι κατά ανάγκη πρωταθλητισμός. Δεν θα γίνουμε όλοι πρωταθλητές. Και σημαντικό να το ξέρουμε τούτο. Γιατί βλέπω πολλούς νέους και μιλώ για προσωπική εμπειρία, όχι δική μου, του ευρύτερου οικογενειακού χώρου, ότι όταν φτάσεις σε μια ηλικία και δεις ότι θα γίνεις ο Κοντίδης, σταματούν. Και τούτο το θέμα για μένα είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να αγγίξουμε μέσα από την παιδεία μας. Ότι ο αθλητισμός, όταν ασχολείσαι με τον αθλητισμό, δεν είναι κατά ανάγκη πρωταθλητισμός. Έχουμε πολλά περισσότερα να κάνουμε στον αθλητισμό. Μια
μια αναφορά στο προεκλογικό μου πρόγραμμα που θέλω να την κάνω, είναι το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Θεωρώ ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Πρέπει να πάμε στο επόμενο στάδιο. Και ήταν γι' αυτόν τον λόγο που πρόσφατα, να σου δώσω ένα παράδειγμα, ήταν η γιορτή που ετοιμήσαν τους άριστους της χρονιάς τους αθλητές μας. Ως κυβέρνηση αποφασίσαμε να... Τώρα όλοι συζητούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που να γίνουν στο Παρίσι το 2024. Και υπάρχουν τα διάφορα όρια που πρέπει να φτάσουν οι αθλητές για να μπορούν να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ως πολιτεία ήρθαμε να ενισχύσουμε οικονομικά με έναν ποσό 350.000 ευρώ τους αθλητές που εγκοντά στο να προκριθούν, έτσι ώστε να το πετύχουν. Ξέρεις όμως, μελετώντας το θέμα, Ντίδα, οι πλήστοι που δουν στους αθλητές προπονούνται στο εξωτερικό. Ξέρεις γιατί προπονούνται στο εξωτερικό? Γιατί δεν έχουμε υποδομές στην Κύπρο να προπονηθούν οι αθλητές μας. Και μετά λέμε ότι δούμε έμφαση στον αθλητισμό. Άρα, όταν μιλάμε για τον αθλητισμό, πέραν των όσων προανέφερα, το θέμα των υποδομών είναι κάτι που με απασχολεί σε μεγάλο βαθμό. Και όταν λέμε υποδομές, να μπορεί εσύ, ας σε ενδιαφέρει που είσαι στη Λευκοσία, να έχεις την ίδια πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις όπως έχει ένας μαθητής που ζει στον πύργο της Τηλιρίας. Διαφορετικά, εσύ σε βοηθώ. Ούτε εσένα, ούτε τον μαθητή στον πύργο της Τηλιρίας. Λοιπόν, είναι 11 και 38. Μας έμεινε μια τελευταία ερώτηση. Να πούμε ότι θα έχουμε και με την Υπουργό Παιδείας debate, οπότε θα μπορέσετε να κάνετε ερωτήσεις που αφορούν γενικά το θέμα της παιδείας, ενώ να προτείνουμε ακόμα κάτι στον Πρόεδρο να συμφωνεί. Μπορούν τα σχολεία να μας στείλουν όλα τις ερωτήσεις τους στο email που ήδη έχετε στην τράπεζα, να τις προωθήσουμε στο Προεδρικό, να απαντηθούν και να τους τις στείλουμε πίσω. Να κάνουμε διαδικτυακά εμείς και το εκφρασίο, δεν θα έρθουμε να σας ανταγωνιστούμε, αλλά να κάνουμε και ξεχωριστά διαδικτυακά με 2-3 ώρες και μαζί μου και με τους υπουργούς, ακριβώς για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν. Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση, να πάμε στην άλλη πλευρά για να είμαστε δίκαιοι. Το αγόρι πίσω. Λευκή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Είμαι ο Νικόλας Μαυρονάς, είμαι μαθητής στο Πατολικείο Μπάφου. Εμένα η ερώτηση μου προς εσάς είναι η εξής. Είναι γεγονός που ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση σας έχει σχέδια για την επένδυση στη ψηφιακή εκπαίδευση και για τη χρήση της τεχνολογίας στη διάρκεια των μαθημάτων. Ναι, σε απόλυτο δίκιο ότι ζούμε στην ψηφιακή εποχή και παρόλο που ως λάτρης του βιβλίου μου αρέσουν τα ψηφιακά τα βιβλία. Στον τομέα της εκπαίδευσης είναι κάτι που προχωρούμε σε συνεργασία και με την Ελλάδα. Να αξιοποιούμε πολλά βιβλία στην Ελλάδα τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί για να τα χρησιμοποιούμε στην Κύπρο. Γιατί βλέπω και εγώ που τις κόρες μου που πάω στο σχολείο και κρατούν μια βαλίτσα που δεν ήξερα 3-4-5 κιλά και βάλουν που το βάρος το βιβλίο. Και έχουμε τούτη την ευκαιρία να το κάνουμε με την Ελλάδα. Και επενδύουμε πάρα πολύ στη ψηφιακή εκπαίδευση. Είναι μια άλλη δεύτερη διάσταση, δεύτερη προτεραιότητα που έχουμε στον τομέα της παιδείας. Λοιπόν, νομίζω έφτασε η ώρα για την αναμνηστική μας τη φωτογραφία. Δυστυχώς είναι περιορισμένος ο χρόνος. Μπορείτε όμως να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Όπως είπαμε, ευχαριστούμε πολύ και τον Πρόεδρο για το χρόνο του. Έγινε ένας έτσι πολύ ουσιαστικός διάλογος και εύχομαι όλοι να φύγουμε με περισσότερες γνώσεις και να απαντήθηκαν κάποια ερωτήματα. Να ήταν χρήσιμο και για τον Πρόεδρο, αλλά και για τους μαθητές. Σιγά σιγά ελάτε με τη σειρά. Να κάτι δικαιώμαι. Βεβαίως. Ναι, παρακαλώ. Θα σας ζώγει κανένας λόγο και ρόλο. Το ρόλο και το λόγο που δικαιούστε πρέπει να το διεκδικήσετε εσείς. Μην περιμένετε από οποιονδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθείτε ότι έχετε ρόλο και λόγο. Το πιο εύκολο πράγμα για τον οποιονδήποτε είναι να μην ασχολείται. Να πιστεύει ότι θα αλλάξει τίποτε το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως. Αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνουμε και εμείς, και επόμενες κυβερνήσεις και προηγούμενες, αφορούσαν άμεσα
Άρα έχετε λόγο και ρόλο και πρέπει να το διεκδικήσετε. Επαναλαμβάνω, αν δεν το διεκδικήσετε, δεν θα έρθει κανένας να σας το δώσει. Με τούτα θέλω να ευχαριστήσω ξανά την Τράπεζα Κύπρου. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Και να πω ότι όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στη διάθεσή σας για να διοργανώσετε και θεματικά debate, ο Υπουργός Παιδείας, ο Υπουργός Τεχνολογίας, Εργασίας και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία, έλατε έτσι σιγά σιγά πάνω, ναι, για να βγάλουμε την αναμνηστική φωτογραφία. Πολλά καλή ερώτηση. Να σου πω. Η ενταξιακή διαδικασία, ώσπου να φτάσει να μπει για να μπει, να πρέπει να κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και μετά είναι να μπει. Και για να μπει να θέλει τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πιο σημαντικό είναι τα όλα όσα να γίνουν μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν προηγηθούν τούτα, δεν θα μπει και να πούμε να τα κάνει μετά. Ναι, αλλά έχουμε δει το δείγμα ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα και με το δείγμα το μεταναστευτικό, που μπορεί να αφήνει κύματα μεταναστών να εισήχνουν προς την Ευρώπη ή από την Ασία. Με το χαρτί του, το θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρό χαρτί, μπορούν ουσιαστικά να τροποποιήσουν αυτό, να λιώσουν τους τρόπους να σου πω κάτι που είπα προηγουμένως που όταν με ρώτησε για το μεταναστευτικό. Ο λόγος που σταματήσαμε τις δροές που τις κατεχόμενες περιοχές σε πολλά μεγάλο βαθμό ήταν η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν ήμασταν κρατοδότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είχαμε τη δύναμη να αξιοποιήσουμε κάποια εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Άρα η προοπτική της ένταξης είναι το σημαντικό. Το τι είναι να πρέπει να γίνει στην πορεία για να φτάσουμε στο σημείο της ένταξης. Αλλά είναι και εκείνο που σου είπα. Πού ζεις, στη Λευκοσία, πού. Ναι, πού ζεις, στα Λατσιά. Οκ. Έχεις γείτονες και απομνησκείς. Προτιμάμε τους γείτονες να έχεις καλές σχέσεις, αν είναι εφικτό, όξα προτιμά να τσακώνεστε όλη μέρα. Πριν να τους πεις να μπουν σπίτι σου, να πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα για να σε πείσουν να τους πεις «Ελάτε σπίτι μου». Τούτα τα πράγματα είναι η διαδικασία, για να πάω πίσω στην Τουρκία, η διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ναι, γίνεται κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να γίνει 1, 2, 3, 4, όπως όλα τα κράτη-μελικά μας, όλα τα υποψήφια προς ένταξη κράτη-μελικά μας, όπως έκαναμε και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτή τη διαδικασία να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προορισμός είναι πιο σημαντικός. Να είστε καλά. Λοιπόν, για να είμαστε όλοι στη φωτογραφία, σταθείτε πάνω έτσι από τις θέσεις σας και να έρθει ο πρόεδρος μπροστά.